πόσο χρησιμοποιείς την καθημερινότητά σου το Facebook και το Twitter? Περισσότερο δουλεύω το Twitter, το οποίο ας πούμε είναι πολύ πιο άμεσο. Ποιο celebrity ακολουθούσες για κάποιο διάστημα και μετά το μετάνιωσες γιατί σου έσπασε απλά τα νεύρα? Θα σου πω, ακολουθούσα το Justin Timberlake, αλλά τον έκανα unfollow γιατί συνεχώς πόσταρε πράγματα σε φάση Happy Mother's Day ή ξέρω εγώ σήμερα γιορτάζουμε αυτό, συγχαρητήρια σε όλους. Το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ εσύ το Twitter για να φλερτάρεις κάποια κοπέλα? Από όλα αυτά χάνε το ρομαντισμό συνήθως. Δηλαδή είναι σε φάση σε αρέσει, μου αρέσει, ωραία. Θέλω να μου πεις ποια ήταν πιο aggressive αντίδραση μιας θαυμάστριας ή σε κάποιο live σου ή στον δρόμο που περπατάς. Ήρθε και άρχισε και φώναζε δίπλα μου. Ήταν σε φάση αλλά φώναζε πάρα πολύ. Οπότε όλο το μαγαζί γύρισε και με κοίταζε. Έλα, έλα. Φωτογραφία. Έλα να βγάλω. Το βγάλα εγώ, ας πούμε. Αυτό ένιωσα λίγο άβολα, μπορώ να πω. Και άλλη μια φορά που μια κοπέλα με πιάσε με το ζόρι για να πέναμε φιλό στο στόμα και αυτά. Αλλά ξέρεις, λίγο πριν γίνει όλο αυτό, νομίζω κάποιος την τράβηξε, δεν θυμάμαι. Εντάξει, ήταν λίγο. Πώς φλετάρεις βλέποντας μια κοπέλα που σου αρέσει? Τι με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Πάει και καιρός από εδώ που βγήκα τελευταία φορά. Ποιες είναι οι πιο σεξ, κατά τη γνώμη σου, Ελληνίδες τραγουδίστριες? Εύκολα Ελένη Φουρέιρα και θα πω και εύκολα τη Στικούδη. Συνήθως συνδέω ανθρώπους με τραγούδια, όχι με ταινίες. Θα σου πω για την πρώτη μου φορά λοιπόν που μου ήρθε κάτι τέτοιο στο μυαλό, ήταν με το... Κάθε μέρα που αυτή παίρνα, η καρδιά πιο δυνατά χτύπα. To the Moon and Back, τον Savage Garden. Okay. Θα σου πω κάτι αστείο. Μου έχει τύχει, ξέρεις που φτιάχνεις ατμόσφαιρα και όλα αυτά και βάζεις... Ναι, να φτιάξεις λίγο το κλίμα. Λίγο το κλίμα. Ναι, λίγο... πιο κοντά. Simply Red, λίγο πλασίμπο τα ανάλαφρα, οπότε έρχεται η τύπισσα και μου λέει μπορούμε να βάλουμε λίγο ραδιοφωνό, οπότε ξέρεις όταν το έκανα αυτό, ήτανε η προσγείωση. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό, ένα DVD που θα έδινες στη σχέση σου αν έχεις και ένα βιβλίο που θα χάριζες παραδείγματος χάρη στη φίλη σου? Θα σου πω για το βιβλίο, Bright Nights του Χρήστο Τερζίδη. Για ταινία το The Rock, παλιά ταινία, καλή και ξέρεις δεν χάνει την αξία της, νομίζω ότι ήταν... Συνδυάζει πολλά πράγματα.